Όπως ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί χριστιανοί, ένας νέος είχε πνεύμα άλαλο και κοφό και κατήχε το δηλαδή και βασανίζεται από πονηρό δαιμόνιο. Οι μαθητές του Κυρίου δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Γι' αυτό και ο πατέρας του νέου παρακαλεί τον Κύριο και αυτός ως φιλέσπλαχνος και φιλάνθρωπος βγάζει το δαιμόνιο από το παιδί και το θεραπεύει. Τότε, στην απορία των μαθητών, γιατί αυτοί δεν μπόρεσαν να διώξουν το δαιμόνιο και να θεραπεύσουν το παιδί, ο Κύριος απάντησε: «Τούτο το γένος εν ουδενή δύναται εξελθεί ημί εν προσευχή και νηστεία». Αυτό το γένος των δαιμόνων, είπε ο Κύριος, με τίποτε άλλο δεν διώχνεται παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Προσευχή και νηστεία, λοιπόν, είναι τα δύο πανίσχυρα όπλα στη ζωή μας. Η προσευχή, που είναι συνομιλία με τον Θεό, που είναι διάλογος ζωντανός μαζί Του, είναι εξαιρετικό προνόμιο του ανθρώπου, γιατί μόνο εμείς και οι άγγελοι μπορούμε να μιλούμε με τον Θεό και να προσευχόμαστε στο Θεό, να Τον δοξολογούμε, να Τον ευχαριστούμε και να Τον παρακαλούμε. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, η προσευχή είναι όπλο πανίσχυρο των πιστών. Και ο Κύριος, κατά την ενανθρώπισή Του, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, έκανε συνεχή χρήση της προσευχής. Όπως δε μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «Ειν διανυχτερεύουν εν την προσευχή του Θεού». Δηλαδή, διέθετε ολόκληρες νύχτες προσευχόμενος. Η προσευχή που πηγάζει από τα βάθη της ψυχής έχει τόσο μεγάλη δύναμη που κατανίκησε την δύναμη του πυρός. Εδάμασε λιοντάρια, έδωκε τέλος σε πολέμους, έπαυσε μάχες, κατασύγησε τρικυμίες, έδιωξε δαίμονες, απομάκρυνε ασθένειες, σταμάτησε σεισμούς και άνοιξε τις πύλες του ουρανού. Η δύναμη όμως της προσευχής γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν συνοδεύεται με την νηστεία. Συζευγμένη η προσευχή με την νηστεία είναι όπλο δυνατό που διώχνει τα δαιμόνια και αναδεικνύει τον χριστιανό νικητή στον αγώνα τον καλό. Γράφει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος: «Η νηστεία έσβησε τη δύναμη της φωτιάς και έφραξε τα στόματα των λεόντων. Η νηστεία ανεβάζει την προσευχή στον ουρανό με το να γίνεται τρόπον την άη φτερούγα στην πορεία προς τα άνω. Η νηστεία είναι η μητέρα της υγείας, η παιδαγωγός της νεότητας, το στολίδι των γερόντων, η καλή σύντροφος των οδηπόρων». Με την νηστεία, λοιπόν, η ζωή γίνεται πιο ηρεμή και πιο βαθιά, η σκέψη πιο καθαρή και το πνεύμα πιο νυφάλιο. Και τότε, από τα βάθη της ψυχής, αναβλύζει η φλόγα της προσευχής, της μετάνοιας, της εξομολόγησης, της Θείας Κοινωνίας και αιώνιας ζωής και βασιλείας. Η νηστεία όμως έχει νόημα και σκοπό μόνο όταν συνδυάζεται με αποφυγή του κακού
και καλλιέργεια της αρετής. Αν δεν εκπληρώνεται ο σκοπός αυτός, η νηστεία μόνη της δεν ωφελεί. Ο Μέγας Φώτιος υπογραμμίζει με έμφαση: «Νηστεύεις από τροφές, ασφαλώς κάνεις καλά, γιατί η νηστεία είναι όπλον κατά των παθών, για αυτούς βέβαια που το χρησιμοποιούν αυτό το όπλο καλώς. Να νηστεύεις όμως και το φθόνο, ώστε η νηστεία σου να θεωρηθεί ως νηστεία και από τον Θεό και να μην είναι προσωπείο, με το να καλύπτονται οι διάφορες κακίες με την προσποιητή ασιτία σαν κάτω από παραπέτασμα». Όπως πολύ ωραία τονίζει και η Παλαιά Διαθήκη, «Δεν μπορείς να νηστεύεις και να τρως τις σάρκες του αδελφού σου με το μίσος και την κακία. Δεν μπορείς να νηστεύεις και να κουτσομπολεύεις και να καταρακώνεις υπολείψεις. Νηστεία, ταπείνωση, μετάνοια, αγάπη, συγχωρητικότητα, πρόσευχη, πάνε όλα μαζί». Τούτες λοιπόν τις μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής, κατά την περίοδο αυτή της νηστείας, της θερμής προσευχής και της έντονης μυστηριακής ζωής, ας χρησιμοποιήσουμε όλοι εντονότερα τα δύο αυτά πνευματικά όπλα, την προσευχή και την νηστεία, για να αναδειχθούμε νικητές στον αγώνα κατά του διαβόλου και της αμαρτίας, αλλά και κατά των πειρασμών που μας πολιορκούν και των κινδύνων, των πολλαπλών κινδύνων και δοκιμασιών που μας περιζώνουν. Και αυτή τη φορά οι κίνδυνοι και οι δοκιμασίες δεν είναι μόνο εθνικοί, αφορούν την ανθρωπότητα ολόκληρη, είναι παγκόσμιο. Σήμερα όλη η ανθρωπότητα ζει μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρες, εφιαλτικές, που την συνταράσσουν τη ψυχή της. Σήμερα η ανθρωπότητα βιώνει τον τρόμο του θανάτου και την απειλή ενός αόρατου αλλά θανατηφόρου ιού, του επωνομαζομένου κορονοϊού, ο οποίος με ταχύτητα φωτός, τρόπος του λέγει, διασπείρεται σε όλο τον κόσμο, χωρίς η ανθρωπότητα να μπορεί να ανακόψει την ορμή του. Παρά τα σκληρά μέτρα περιορισμού των ανθρώπων στα σπίτια καταφυγιά τους που παίρνουν οι κυβερνήσεις των λαών, ήδη η ανθρωπότητα μέσα στο λιγμό του πένθους θρηνεί χιλιάδες νεκρών, θύματα του αόρατου αυτού εχθρού, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων κάθε ηλικίας έχουν ήδη προσβληθεί από τον επάρατο αυτό ιό, χωρίς να γνωρίζουμε πόσοι από αυτούς είναι υποψήφιοι για θάνατο και πόσοι υποψήφιοι για ζωή. Είναι φοβερές οι εικόνες που βλέπουμε καθημερινά στους δέχτες των τηλεορασιών μας. Μας πιάνει σύγκριο αληθινό, παγώνει κυριολεκτικά το αίμα μας, καθώς βλέπουμε πόλεις μεγάλες, πόλεις εκατομμυρίων ανθρώπων, να είναι έρημες και νεκρωμένες, με τους δρόμους άδειους από κόσμο και με την απειλή του θανάτου να απλώνει και να σκεπάζει με τη μαύρη σκιά του πλατείες και χωριά, χώρες ολόκληρες. Μας πιάνει σύγκριο αληθινό όταν βλέπουμε τα στρατιωτικά οχήματα γεμάτα φέρετρα
να μεταφέρουν τους νεκρούς του κορονοϊού για να ταφούν στα κορεσμένα είδη από νεκρούς νεκροταφεία, χωρίς την παρουσία των οικείων της, χωρίς την παρουσία έστω και ενός αγαπημένου προσώπου τους. Ενώ την ίδια ώρα όλοι οι όπου γης άνθρωποι, αμήχανοι και αποσβολωμένοι, παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τις δραματικές αλλά ατελείς φορές μέχρι στιγμής προσπάθειες που καταβάλλονται από τους ειδικούς επιστήμονες όλου του κόσμου για την ανακάλυψη του κατάλληλου φαρμάκου που θα δρά ως αντίδοτο στην οδυνηρή αυτή ασθένεια του κορονοϊού που τόσο πολύ ταλανίζει σήμερα όλη την οικουμένη. Και απότοκο αυτής της πολύ οδυνηρής καταστάσεως είναι και η επερχόμενη βαθιά οικονομική κρίση που θα ξαναδοκιμάσει σκληρά όλους, πλούσιους και φτωχούς, όχι μόνο εδώ στην Κύπρο, αλλά και στον απανταχού της γης ανθρωπότητα. Γιατί όμως να συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί ο Θεός να επιτρέψει αυτή την τόσο επικίνδυνη, οδυνηρή, θανατηφόρα δοκιμασία και μάλιστα τούτη τη φορά για όλη την ανθρωπότητα? Γιατί ο Θεός να επιτρέψει σε ένα μικροσκοπικό, αόρατο ιό να δημιουργήσει τέτοια ατμόσφαιρα αβεβαιότητας, πανικού, φόβου, αγωνίας και θανάτου? Είναι ο Θεός δυνάστης? Είναι σαδιστής και αρέσκεται να μας βασανίζει? Θέλει ο Θεός το κακό μας ή μήπως από αγάπη και για το δικό μας καλό επιτρέπει όλες αυτές τις κατά καιρούς δοκιμασίες? Ο Θεός δεν είναι βέβαια κακός. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι η αυτοαγάπη και δεν θέλει σίγουρα το κακό μας. Δεν θέλει να μας βλέπει να υποφέρουμε. Με τις ασθένειες όμως και τις άλλες δοκιμασίες θέλει να μας βοηθήσει να ανανύψουμε, να ξυπνήσουμε από τον ηθικό και πνευματικό λίθαργό μας και να αγωνιστούμε για να επιτύχουμε κάτι καλύτερο, κάτι ανώτερο, κάτι πνευματικότερο για τη δική μας ψυχική ωφέλεια και αιώνια σωτηρία. Ο Θεός έχει αγάπη άπειρη για όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι εύπλαχνος και φιλάνθρωπος και θέλει όλους να μας σώσει. Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν, διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Όταν όμως δει ότι δεν ανταποκρινόμαστε στην αγάπη Του, τότε χρησιμοποιεί την παιδαγωγία Του. Παραχωρεί για τις αμαρτίες μας να περάσουμε θλίψεις και δοκιμασίες. Και τούτο για να συνέλθουμε, να αντιληφθούμε τα σφάλματά μας και να μετανοήσουμε. Ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας το τι μας ωφελεί και το τι μας βλάπτει, ώστε να μας δίνει κάθε φορά εκείνο το φάρμακο, όσο πικρό κι αν είναι, που μας χρειάζεται για τη δική μας αιώνια και όχι πρόσκαιρη ευτυχία. Και το φάρμακο που μας έδωσε τούτη την φορά είναι πολύ δυνατό, πολύ πικρό. Γιατί το ποτήρι των ανομιών μας έχει ξεχυλήσει. Δεν ζούμε σήμερα
σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και τη θέλησή Του. Αυτονομηθήκαμε σήμερα από τον Θεό. Τον διώξαμε από τη ζωή μας και την οργανώσαμε χωρίς την παρουσία Εκείνου. Σήμερα ζούμε μέρες ηθικής παρακμής, σύψεως και διαφθοράς, μέρες κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται οι προφητικοί λόγοι του Αποστόλου Παύλου για τους χαλεπούς καιρούς μας, οπότε οι άνθρωποι θα είναι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσει να πειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον, οι φιλόθεοι, έχοντες μόρφος την ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη. Αλλά αγαπητοί χριστιανοί, επιτρέπει ακόμα ο Θεός τις δοκιμασίες όπως αυτή του κορονοϊού και για ένα άλλο λόγο, για να μας κρατεί σε συνεχή ενθύμηση ότι όσο ισχυρή και μεγάλη και κρατεί κι αν είμαστε σε τούτη τη γη, τελικά από Αυτόν εξαρτώμαστε όλοι και της δικής Του προστασίας έχουμε ανάγκη και προς Αυτόν οφείλουμε πάντοτε να καταφεύγουμε. Και ποτέ να μην νομίζουμε πως είμαστε παντοδύναμοι και δεν έχουμε ανάγκη πλέον το Θεό. Ξέρεις με αυτά που συμβαίνουν σήμερα, αγαπητοί χριστιανοί, ξέρετε, μου θυμίζει την περιγραφή του βιβλίου της Γενέσεως για τον πύργο της Βαβέλ. Τότε οι απόγονοι του Νόε είχαν πληθυνθεί πάρα πολύ και είχαν προοδεύσει πάρα πολύ. Και σκέφτηκαν μια μέρα, κυριαρχημένοι από τον εγωισμό τους, να χτίσουν ένα πύργο μεγάλο που η κορυφή του να φτάνει μέχρι τον ουρανό, μέχρι σε εκεί που κατοικεί ο Θεός, και να γίνουν και αυτοί περίφημοι και αθάνατοι μέσα στους αιώνες, μέσα από το έργο τους αυτό. Ο Θεός όμως δεν ανέχτηκε τον εγωισμό τους αυτό και επενέβη σε κάποια στιγμή, ενώ το οικοδόμημα προχωρούσε, και επέφερε σύγχυση στην γλώσσα τους. Μιλούσαν όλοι εβραϊκά, αλλά με τη σύγχυση άρχισε ο κάθε ένας να ομιλεί και μία γλώσσα δική του. Και τότε δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν και έτσι το έργο δεν προχώρησε. Έμεινε ατελείωτο. Ο Θεός επενέβη και τους τιμώρησε και διασκορπίστησαν από τότε σε όλα τα μέρη της γης και δημιούργησαν τα έθνη με τις δικές τους γλώσσες. Πολύ διδακτική αυτή η περιγραφή της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί και για μας σήμερα αυτό ισχύει. Γιατί ισχύει αυτό? Γιατί και εμείς είμεθα κυριαρχημένοι, η μεγάλη βεβαίως της γης, από έπαρση και αλαζονία. Μεθυσμένος ο άνθρωπος σήμερα από τις επιστημονικές τεχνολογικές του κατακτήσεις εξόρισε από τη ζωή του το Θεό και στη θέση του εθρονίστηκε ο ίδιος ο άνθρωπος. Και έτσι έπαυσε η ζωή μας να είναι θεία ανθρωποκεντρική και έγινε ανθρωποκεντρική. Χωρίς Θεόν όμως δεν υπάρχει ηθική κατά τον Ντοστογεύσκη. Γι' αυτό και όλοι βυθιστήκαμε στις ανομίες και στην αμαρτία και στην έπαρση και στην αλαζονία. Σήμερα η μεγάλη της γης
οι κυβερνήτες των λαών της Οικουμένης, αντί να χρησιμοποιούν τις επιστημονικές ανακαλύψεις και εφευρέσεις τους για την ανακούφιση του πόνου και της δυστυχίας, της ασθένειας, της φτώχειας και της πείνας από την οποία υποφέρουν οι λαοί των πτωχών χωρών και εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από την ασιτία, χρησιμοποιούν αντίθετα την δύναμη των επιστημονικών τους κατακτήσεων για να εξοντώνουν τους λαούς. Ενθυμηθείτε τι έγινε στο Ιράκ, τι έγινε στο Αφγανιστάν, τι έγινε στην Σερβία, μια ορθόδοξη χριστιανική χώρα, την οποία βομβάρδιζαν ανελέητα οι νατοικοί επί τρεις ολόκληρους μήνες. Ενθυμηθείτε τι έγινε με την περίφημη Αραβική Άνοιξη στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και στην γειτονική μας Συρία, με τις πληγές να είναι ανοιχτές ακόμα στις δύο αυτές τελευταίες χώρες. Μα τι λέω, θυμηθείτε τη δική μας πατρίδα που για 46 τώρα χρόνια βρίσκεται καρφωμένη πάνω σε σταυρό άφατης οδύνης, υπόδουλη, τραυματισμένη και πρόσφυγας και εμπεζωμένη από τη μεγαλόσχημη απάτη της διεθνούς διπλωματίας των μεγάλων. Μπορούμε να ξεχάσουμε μήπως το ιστορικό κακούργημα της τουρκικής εισβολής του 1974. Μπορούμε να ξεχάσουμε τους νεκρούς, τους αγνοούμενους, τους πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους, τα σκλαβωμένα χωριά και τις πόλεις μας, τα μνημεία του πολιτισμού μας που καταστρέφονται, τα ιερά και τα όσια μας που βεβηλώνονται, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια μας που ερημώνονται, το επικιστικό όργιο και την τουρκική στρατιωτική κατοχή που συνεχίζονται. Μπορούμε να ξεχάσουμε όλα αυτά που παραμένουν ηχαίνουσες πληγές στο ακροτηριασμένο σώμα της πατρίδας μας και στη θλιμμένη ψυχή του λαού μας? Ασφαλώς όχι. Δυστυχώς, αδελφοί μου, σήμερα οι άρχοντες των εθνών, αντί να εμπνευστούν από την διδασκαλία εκείνου από τον οποίο αυτονομήθηκαν, του Θεανθρώπου Χριστού, και να κυβερνούν με δικαιοσύνη τους λαούς και να εξασφαλίζουν την ειρήνη στον κόσμο, αντίθετα η δικαιοσύνη τους έχασε την αυθεντία της θείας προέλευσης της και έχει κατρακυλήσει στη λάσπη των σκοπιμοτήτων και των συναλλαγών. Σήμερα ο εγωισμός, η έπαρση, η αλαζονία μαζί με την ανάλγητη τυραννία και την αδυσόπιτη ακαμψία των ανώμων συμφερόντων των μεγάλων της γης που κρατούν στα χέρια τους τα ηνία του κόσμου ποδοπατούν με προπαίτεια και αναλγησία αποτροπιαστική τα δίκαια των λαών. Σήμερα οι κοσμοκράτορες του αιώνος τούτου επαγγέλλονται δικαιοσύνη και την προδίδουν. Υπόσχονται την ελευθερία των λαών και τη στραγγαλίζουν. Υπόσχονται ειρήνη με τα λόγια και την παραβιάζουν με τα έργα. Γιατί λοιπόν μπροστά σε αυτή την αξιοθρήνητη, διεφθαρμένη και ηθικά ξεπεσμένη εποχή μας, τη γεμάτη από βρωμερές ηθικές αναθυμιάσεις, να μην παραχωρήσει ο Θεός την φοβερή αυτή δοκιμασία του κορονοϊού? Ο Θεός, επειδή είναι φιλέσπλαχνος και φιλάνθρωπος, παραχώρησε το μεγάλο αυτό πειρασμό αφενός μεν για να ταπεινώσει την επιρμένη
οφρήν, την έπαρση δηλαδή και την αλαζονία των ισχυρών του κόσμου τούτου, ώστε να καταλάβουν και αυτοί ότι δεν είναι παντοδύναμη και άτρωτη από κάθε κακό, και έτσι να μαλακώσει η ψυχή τους και να κυβερνούν τον κόσμο πιο δικαία, πιο ηθικά. Να καταλάβουν ακόμα ότι στα χέρια του παντοδύναμου Θεού ομοιάζουν και αυτοί, όπως και όλοι μας, με φύλλα φθινοπορεινά, τα οποία ο άνεμος αποσπά από τα δέντρα και τα παρασύρει πάνω κάτω, εδώ και εκεί, ανήμπορα να αντιδράσουν. Και έτσι να συνειδητοποιήσουν ότι και αυτοί οι μεγάλοι της γης οφείλουν να κάπτουν το γόνι με ευλάβεια ενώπιον εκείνου που κρατεί στα χέρια του και κυβερνά το σύμπαν ολόκληρο. Αφετέρου δε, για να μας ξαναφέρει όλους στον ίσιο δρόμο, να ξανατοποθετήσουμε δηλαδή στο κέντρο της ζωής μας τον Θεάνθρωπο Χριστό και να ξαναγίνει έτσι η ζωή μας θεανθρωποκεντρική. Γιατί δεν στέκεται ο άνθρωπος όρθιος αν δεν ξαναεπιστρέψει απόλυτα στον Θεό και δεν ξανασυνάψει με Αυτόν σχέσεις αρμονικές. Όταν η αρμονία αυτή απουσιάζει από τη ζωή μας, τότε η ζωή μας γίνεται ακατανόητη, και μια ζωή ακατανόητη φέρνει ρίγος, φέρνει τρόμο, φέρνει άγχος, φέρνει πολέμους και καταστροφές. Χριστιανοί μου, γνωρίζω ότι οι ώρες που περνούμε είναι δύσκολες και οι δοκιμασίες όλων μας πολύ σκληρές. Η Εκκλησία μας πιστεύει ότι η υπερτάτη αξία του κόσμου είναι ο άνθρωπος και ότι η ελευθερία του αποτελεί κορυφή και στεφάνωμα του βίου του. Γι' αυτό και η στέρηση της ελευθερίας μας με τον εξανάγκης εγκλεισμών όλο στα σπίτια και στα διαμερίσματά μας είναι μια οδυνηρή δοκιμασία. Δοκιμάζονται οι αντοχές όλων μας. Πρέπει όμως να αντέξουμε. Πρέπει να πειθαρχήσουμε όλοι στις οδηγίες και στα διατάγματα της κυβερνήσεώς μας. Γιατί μόνο έτσι θα σπάσουμε την αλυσίδα διασποράς του επάρατου αυτού κορονοϊού. Μόνο έτσι θα βοηθήσουμε ώστε να μην καταρρεύσει το σύστημα ιατρικής περίθαλψης και να βρεθούν οι ιατροί μας στο ίδιο δίλημα που βρέθηκαν οι ιατροί στην Ιταλία και στην Ισπανία. Να επιλέξουν δηλαδή ποιον θα περιθάλψουν και ποιον πρέπει να αφήσουν να πεθάνει. Γνωρίζω ότι για τους νέους μας την ελπίδα αυτή του έθνους μας, η προσωρινή έστω στέρηση της ελευθερίας τους με τον εγκλεισμό στα σπίτια τους είναι ακόμα πιο οδυνηρή. Πρέπει όμως να αντέξουν και αυτοί, εκδηλώνοντας με τον τρόπο αυτό την αγάπη, αγαπητοί ναοί, και την αλληλεγγύη σας προς τις ευπαθέστερες ομάδες της τρίτης ηλικίας, προς τις γιαγιάδες δηλαδή και τους παππούδες σας. Γενικά, απευθύνουμε προς όλους τους πιστούς χριστιανούς, στα ζωντανά αυτά μέλη της Εκκλησίας μας, και σας καλώ όλους να εντείνετε τις προσευχές και τις δεήσεις σας προς τον Κύριο, ώστε να φανεί ήλαιος και να συντομεύσει, να σβήσει την φρόγα της φρικτής δοκιμασίας μας. Γνωρίζω
ότι για πολλούς από εσάς η στέρηση της Θείας Κοινωνίας, της ουράνιας αυτής θεϊκής τροφής, του αντίδοτου αυτού του θανάτου, δημιουργεί συνειδησιακό πρόβλημα. Οφείλω όμως να σας επισημάνω, για να ηρεμήσω τις ψυχές σας και να γαλινεύσω τις συνειδήσεις σας, ότι η αναγκαστική, χωρίς τη δική σας θέληση, στέρηση της Θείας Κοινωνίας δεν αποτελεί αμάρτημα. Αμαρτία είναι όταν ο άνθρωπος απέχει εκούσια από την κοινωνία, όταν δηλαδή, ενώ είναι ελεύθερος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του ιερέως, να προσέλθει με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης για να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Κυρίου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, δεν ανταποκρίνεται και δεν προσέρχεται, περιφρονώντας έτσι το μέγιστο των μυστηρίων, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εύχομαι αυτή η αναγκαστική στέρηση της βρόσεως και πόσεως του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Σωτήρα μας Χριστού να αυξήσει ακόμα περισσότερο τον πόθο σας να ενωθείτε μαζί Του, και μόλις αρθούν τα περιοριστικά μέτρα να τρέξετε όπως τα διψασμένα ελάφια, όπως εκείνα που τρέχουν στις πηγές των υδάτων, έτσι και εσύ να τρέξετε στους ναούς μας για να συμμετάσχετε και πάλι στο πασχαλινό τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Σας καλώ όλους να επιδείξετε υπομονή και καρτερία και αγόγγιστα να υπομείνετε τη δοκιμασία. Ο Θεός που παραχωρεί τις θλίψεις και τις αδυναμίες δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από τις δυνάμεις μας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα μας δώσει και την δύναμη ώστε να μπορούμε να τον υποφέρουμε. Ναι, αδελφοί μου, πέραν από τις θλίψεις και τις δοκιμασίες, πέραν από τον Σταυρό, υπάρχει η Ανάσταση. Και αν προσώρας πειραστούμε, ο Κύριος, του οποίου την ένδοξον εκ νεκρών ζωηφόρων Ανάσταση, σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε, θα δώσει την έκβαση. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.